Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Ανάλογα από εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό σας. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του City Skylines, το νούμερο 2. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε το νούμερο 15 και πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ωραία, να βάλουμε εκεί τις στάσεις του τραμ. Έτσι, δεν θα βάλω πάρα πολλές, αλλά θα βάλω έτσι καμιά δεκαπενταριά γύρω-γύρω. Ωραία. Εννοείται το έχουμε βάλει στη γρήγορη κίνηση, καθώς δεν θέλουμε να μείνουμε πάρα πολύ εδώ. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Μπας και αρχίσουμε και φτιάχνουμε σπίτια. Ωραία. Κάπως έτσι θα το κάνουμε. Και τώρα, τι μένει? Πρέπει να φτιάξουμε μερικούς δρόμους εδώ για τα λεωφορεία. Ωραία. Να βάλουμε και μερικές στάσεις εδώ. Δεν ξέρω αν θα τα γεμίσω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά βάζω αρκετές και βλέπουμε πώς θα πάει. Εδώ να περάσω μερικά μονοπάτια. Βλέπω που έχουμε χώρο για να βάλουμε σπίτια και που δεν έχουμε. Εκεί που δεν έχουμε, να, όπως εδώ ανάμεσα, θα βάλω μερικά μονοπάτια. Και πιστέψτε με, χρησιμοποιούνται τα μονοπάτια. Αν τα βάλεις σε σωστό σημείο, οι κάτοικοι τα χρησιμοποιούν. Ωραία. Τώρα σειρά έχει να βάλουμε και μερικές στάσεις για το λεωφορείο. Σίγουρα θα βάλουμε εδώ στις γραμμές του τρένου. Βάζω και μερικές εκεί που είναι ήδη το τραμ, έτσι για να υπάρχει μια σύνδεση. Ωραία, να βάλω και μερικές στάσεις εδώ μέσα. Ένα tip, εδώ μέσα δεν θυμάμαι αν το έχω πει, σε πεζόδρομους δεν μπορείς να βάλεις κανονική στάση, πρέπει να βάλεις το άλλο που είναι η ταμπελίτσα. Και τώρα έρχομαι εδώ να βάλω μερικά δεντράκια. Θέλω γύρω γύρω εδώ που είναι προς τη θάλασσα μεριά να το διακοσμήσω έτσι με δεντράκια στη μέση. Εντάξει, χάνουμε μερικές λουρίδες, αλλά οκ, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μέχρι εδώ θα το κάνω. Νομίζω δεν θα βάλω άλλα. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν με αφήνει να βάλω άλλα. Εδώ να σβήσω έναν δρόμο εδώ και έναν εδώ. Θέλω να βάλω κάτι συγκεκριμένο εκεί και δεν χώραγε. Και ναι, αυτό που χρειαζόμασταν ήταν μερικά πάρκινγκ. Βέβαια εδώ θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλή πυκνότητα σε κατοίκους, οπότε δεν βάζω πολύ μεγάλα πάρκινγκ, ούτε πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια στιγμή ίσως απαγορεύσει το παρκάρισμα και στις μεγάλες λεωφόρους, γιατί όπως ξέρετε μέσα εδώ στους πεζόδρομους σίγουρα απαγορεύεται το παρκάρισμα. Και τώρα έρχομαι να φτιάξω μία ακόμα περιοχή, την είδαμε εδώ, και έρχομαι να μοιράσω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος αν βάλεις μια πυροσβεστική και δεν τη βάλεις σε ποιο χώρο θα είναι, αν θα δουλέψει ή αν απλά θα περιφαίνεται σε όλους τους τόπους έτσι μόνη της. Και γι' αυτό επειδή δεν είμαι σίγουρος, τις προσθέτω. Εκτός αυτού, έτσι μοιράζεις και τη δουλειά. Αν έχεις 2-3 αστυνομικά τμήματα, παράδειγμα, βάζεις ένα εδώ, ένα εκεί. Δεν χρειάζεται να πάνε παντού όλα. Εδώ, ώρα να βάλουμε άλλη μια γραμμή του τρένου. Ωραία. Θα είναι η πρώτη γραμμή που θα ενώνει οι δύο περιοχές. Μέχρι τώρα είχαμε φτιάξει μία που ερχόταν απ' έξω. Ωραία. Στην αρχή θα έχει μόνο 2 στάσεις. Οκ, μόλις φτιάξουμε και άλλους χώρους θα πηγαίνει και σε άλλα σημεία. Να βάλουμε και το μετρό. Ωραία. Είπαμε και πριν ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε κυκλικό, αλλά δεν πειράζει. Οκ, αν θέλει κάποιος να πάει στην πρώτη στάση με την τελευταία, ας κάνει και το γύρω-γύρω, δεν πειράζει τώρα. Ωραία. Τα ελέγχουμε κιόλας, ελέγχουμε τις γραμμές και του τραμ και του μετρό και των λεωφορείων. Είδατε εδώ με μπλε, φτιάξαμε μια γραμμή των λεωφορείων. Όπως εδώ με μια κόκκινη γραμμή, άλλη μια γραμμή των λεωφορείων. Άλλη μια κίτρινη πηγαίνει από αυτήν εδώ τη μεριά, γύρω-γύρω. Άλλη μία άσπρη πηγαίνει εδώ κάτω, περνάει από όλα αυτά τα μέρη εδώ. Άλλη μία ροζ περνάει γύρω γύρω εδώ και άλλη μία τελευταία πράσινη περνάει εδώ κάτω.
Εδώ θυμάστε που βάλαμε και το βιολογικό καθαρισμό. Ωραία, νομίζω ότι έβαλα πάρα πολλές γραμμές για αυτά εδώ τα μικρά, αλλά θυμάστε, εδώ αυτή η περιοχή είναι πιο πολύ VIP, ας πούμε. Ελπίζουμε να πετύχει. Ας δούμε τώρα μερικά λεωφορεία να βγαίνουν, καθώς ακόμα δεν έχουμε βάλει να χτίζονται σπίτια. Το έχουμε κάνει επί τούτου. Να βγουν πρώτα τα λεωφορεία, να μην υπάρχει συμφόρηση. Να δούμε βέβαια αν όλα λειτουργούν καλά. Και στην πορεία θα τα φτιάξουμε όλα. Εδώ τι χρειάζεται. Α, δεν έχουν πράγματα ακόμα στο νοσοκομείο. Όλο και κάποια νταλίκα θα έρθει απ' έξω να τους φέρει πράγματα, ελπίζω. Ωραία. Βάλαμε και μερικές τεχνικές σχολές εδώ που δεν είχαμε βάλει. Αφού χρειάστηκε να βάλουμε ούτως ή άλλως σχολεία εδώ, βάλαμε και τις τεχνικές σχολές να έρχονται εδώ. Οπότε, από όλο τον κόσμο, αν χρειάζονται να έρθουνε, να γίνουν παράδειγμα μηχανολόγοι, ας έρθουν εδώ, δεν πειράζει. Ωραία, αφήνω λίγο το παιχνίδι να τρέξει και βλέπετε, όποτε δεν έχει κόσμο δεν σταματάει. Και τώρα, έρχομαι εδώ στο τρένο να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε πώς είναι. Είναι το πρώτο τρένο, η πρώτη φορά που έρχεται τρένο και σίγουρα στη στάση εδώ πετύχαμε και το άλλο τρένο που έρχεται απ' έξω. Λογικά για να είναι το κόκκινο θα είναι το off στην ουσία. Να, ήρθε και το πράσινο, το on, που ξεκινάει από εδώ και πάει προς τα έξω, ενώ το κόκκινο ξεκινάει απ' έξω και έρχεται προς τα εδώ. Όπως και να έχει, αυτό δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μάλλον είναι και χαζομάρα που έχω κάνει. Νομίζω μια στάση, ένα τρένο ήταν αρκετό, δεν χρειαζόταν δύο. Αλλά δεν πειράζει, θα τα αφήσω. Δεν ενοχλεί κανέναν. Και τώρα πήραμε το τρένο για να πάμε προς τα πίσω. Να δούμε αυτό το κομμάτι της διαδρομής πόσο ωραίο είναι. Αν έχετε παρατηρήσει, πάει πάρα πολύ αργά όταν είναι κλειστές τροφές κτλ. Όταν είναι ευθεία πηγαίνει σφαίρα. Οπότε να το έχω αυτό υπόψη μου κάθε φορά που φτιάχνω γραμμή. Όσο πιο ίσια είναι και όσο πιο μικρή κλίση έχει, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνει. Ωραία, εδώ κατεβήκαμε προς τα κάτω. Και τώρα ώρα να περάσουμε και το βουναλάκι. Εδώ θα αλλάξει σίγουρα αρκετές φορές γραμμή. Γι' αυτό και πάει και τόσο σιγά. Θυμάστε, εδώ είναι το αμαξοστάσιο. Ωραία. Εδώ μέσα είναι τα εμπορεύματα. Πας ευθεία. Ωραία, μου αρέσει που πηγαίνει γύρω-γύρω, που δεν έχουμε χαλάσει και το έδαφος ιδιαίτερα. Εδώ ήταν κλειστή η στροφή. Ίσως και να μπορούσα να το κάνω καλύτερο, δεν ξέρω. Όλα αυτά, εντάξει, είναι τόσο κοντινή η διαδρομή που δεν νομίζω να χρειάζεται να πάει πιο γρήγορα. Ωραία. Όποιος δεν θέλει να πάει από το δρόμο να πάει γύρω-γύρω από την Εθνική, μπορεί να πάρει το τρένο και να έρθει. Βλέπουμε κιόλας, είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη η κλίμακα που μπορεί να μεταφέρει το τρένο. Πάρα πολλούς επιβάτες. Και τώρα έρχομαι εδώ να δω μερικά πραγματάκια. Είναι τα πρώτα σπίτια που φτιαχτήκανε με καταστήματα από κάτω. Και τι έρχομαι να κάνω, έρχομαι να βάλω και συνέχεια. Να κλείσω όλο αυτό το δρόμο μέχρι πάνω με καταστήματα. Ωραία. Και έρχομαι να κάνω το ίδιο και εδώ. Εδώ να βάλω μερικά σπίτια. Επιτέλους αρχίζουμε να φτιάχνουμε σπίτια. Να βάλω και μερικά καταστήματα εδώ όλον αυτό το δρόμο. Μέχρι τέρμα. Βέβαια, μερικά καταστήματα ίσως να μην δουλέψουνε. Ειδικά τα πιο μακρινά. Αλλά δεν πειράζει. Θα τη βρούμε τη λύση. Εμείς φτιάξαμε το ένα κομμάτι εδώ. Και έχουμε πάρα πολύ ακόμα. Όμως εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια φωτιά. Κάτι που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω τώρα. Απλά φαίνεται ότι καίγει το δέντρο χωρίς να συμβαίνει κάτι. Πολύ καλύτερη δουλειά εννοείται είχαν κάνει στο νούμερο 1. Που φαινόταν μαύρο μετά το δέντρο, ήταν άχρηστο στην ουσία και πρέπει να περιμένεις αρκετές σεζόν για να ξαναγίνει πράσινο. Εν πάση περιπτώσει, το αφήσαμε αυτό στην άκρη. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, καθώς όπως είδατε ήταν εκτός κλίμακας και δεν μπορούσε να πάει καν πυροσβεστικό εκεί. Και τώρα, ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Ναι, ξέρω, αυτή την πόλη που δεν έχουμε φτιάξει καν ακόμα, που είναι
μόνο μερικά σπίτια και ακολουθούμε κάποιον με μια μηχανή. Ξέρω, θα μου πείτε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να μην φαίνεται το βελάκι από πάνω ή να μην φαίνεται το μενού από κάτω γύρω-γύρω και να υπάρχει μια πιο όμορφη εικόνα. Το ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το αφήνω όταν θα κάνω μια μεγάλη ξενάγηση στην πόλη μου, όταν η πόλη μου εννοείται θα είναι πολύ μεγάλη. Να δούμε τώρα πού θα πάει αυτός με τη μηχανή. Αυτός λογικά είναι κάτοικος που μόλις έχει έρθει και πάει να βρει το σπίτι του για να μείνει. Πω, ωραίο αυτό έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο. Και έγινε και σε μια περιοχή που έχει πολύ χαμηλά σπίτια, οπότε αυτό το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Όπα, πάω λίγο να τρακάρουμε μια αστυνομία εδώ. Ωραία, μ' αρέσει. Και εδώ πήραμε τον παραλιακό δρόμο. Βλέπετε πόσο ψηλό το έχουμε κάνει, ε. Πραγματικά, άμα πέσει κάποιος από εδώ την έκατσε τέλος. Και εννοείται πως το έχουμε κάνει τόσο ψηλό για να μην υπάρχει ποτέ κανένας κίνδυνος να πλημμυρίσει αυτό εδώ το σημείο. Ίσως απέναντι να το κάνουμε ακόμα πιο χαμηλό, θα δούμε. Εδώ έχουν φτιαχτεί ωραία σπίτια, ενδιαφέροντα θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως και να έχει, κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Ένα ακόμα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Πρέπει να κάνετε μερικά πραγματάκια για μένα. Πατήστε ένα like άμα σας άρεσε το παιχνίδι. Γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω οτιδήποτε θέλετε εσείς. Γίνετε συνδρομητής αν δεν το έχετε κάνει. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις και να μην χάνετε καμία συνέχεια από κανένα βίντεό μου. Και αν είστε ευχαριστημένοι με όλα αυτά, μοιράστε το βίντεο σε φίλους γνωστούς, ακόμα και σε λύσεις με παρόμοιο περιεχόμενο και τρέλα για αυτό το παιχνίδι. Ξαναμπαίνω στο μοντάζ και το επόμενο επεισόδιο δεν θα αργήσει να έρθει. Έως τότε, καλά να περνάτε και ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Γεια χαρά. We'll be right back.